Είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε στον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας δύο θέματα. Το πρώτο αφορά το αδιέξοδο των αναποτελεσματικών και βάρβαρων μέτρων λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και το δεύτερο το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, θέσαμε στον Γερμανό πρόεδρο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο ελληνικός λαός, στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Και του επισημάναμε την μεγάλη ευθύνη που έχει η Γερμανία ως μια χώρα που παίζει καθοριστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ακριβώς διότι ενθαρρύνει την επιβολή αδιέξοδων μέτρων που διασπούν, διαιρούν την Ευρώπη και διαρριγνύουν την κοινωνική συνοχή στον Νότο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Του εξηγήσαμε ότι είναι απαράδεκτο και στίγμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έχουμε ποσοστά ανεργίας των νέων ανθρώπων που προσεγγίζουν το 60%. Και τέλος του επισημάναμε πως είναι παράδοξο να αρνείται η Γερμανία μια λύση για την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Νότο αντίστοιχη αυτής που ευεργέτησε την ίδια τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα τη λύση της διάσκεψης του Λονδίνου που αφορούσε διαγραφή χρέους, μορατόριουμ στην αποπληρωμή και ρήτρα ανάπτυξης, μια λύση που έδωσε τη δυνατότητα στην Γερμανία να οδηγηθεί στην ευημερία και σε αυτό το οικονομικό θαύμα που είδαμε μέχρι στα χρόνια μας. Το δεύτερο θέμα που θέσαμε ήταν αυτό που αφορά το ιστορικό, ηθικό αλλά και υλικό, κατά την άποψή μας, χρέος της Γερμανίας απέναντι στον ελληνικό λαό αλλά και απέναντι σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, διότι αφορά την αποκατάσταση απέναντι στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας και ιδιαίτερα στις γερμανικές επανορθώσεις και στο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Του επισημάναμε ότι είναι θετικό βήμα που ο ίδιος αποδέχεται την ηθική διάσταση του χρέους. Εν τούτης, πέραν της ηθικής διάστασης υπάρχει και μια υλική διάσταση που για άλλες χώρες έχει εκπληρωθεί από την ίδια τη Γερμανία, όμως για την Ελλάδα δεν έχει εκπληρωθεί. Και του επισημάναμε και του εξηγήσαμε ότι μπορεί οι ελληνικές κυβερνήσεις να μην έθεσαν επιτάπητος την άμεση εκπλήρωση αυτού του χρέους, όμως ποτέ δεν παραιτήθηκαν από αυτό και τώρα έρχεται η στιγμή που εμείς τουλάχιστον ως η επόμενη κυβέρνηση θα είμαστε αναγκασμένοι, διότι ο ελληνικός λαός, επαναλαμβάνω, βρίσκεται κάτω από ανθρωπιστική κρίση. Θα είμαστε αναγκασμένοι να θέσουμε επιτάπητος ώστε να εκπληρωθεί και η υλική αλλά και η ηθική διάσταση αυτού του ιστορικού και ανεκπλήρωτου χρέους. Ποια ήταν η τοποθέτησή του? Να πει δύο λόγια και ο Μανώλης ο Βλέζος. Ναι, νομίζω θα είπε όλα. Ο Αλέξης δεν χρειάζεται παραπάνω να προσθέσουμε. Προσπαθήσαμε να αποδείξουμε με επιχειρήματα, με τεκμήρια, γιατί οφείλει η Γερμανία να εκπληρώσει αυτά που προσδιορίσαν, όχι εμείς. Πρώτον, το Συμβούλιο που συνήλθε στο Παρίσι, η 19μελής, δηλαδή η Διασυμμαχική Επιτροπή, και που το εκπλήρωσε σε όλα τα άλλα κράτη η Γερμανία εκτός από την Ελλάδα. Το 1946. Ναι, όχι, το εκπλήρωσε στην πορεία, αλλά το 1946 συνήλθε η διάσκεψη. Και επίσης, πώς είναι δυνατόν να έχει εξοφλήσει το αναγκαστικό δάνειο που συνήψε με Πολωνία και με Γιουγκοσλαβία και να αρνείται να εξοφλήσει το αναγκαστικό δάνειο που συνήψε με την Ελλάδα? Είναι ολοφάνερη η αδικία που γίνεται σε βάρος της χώρας. Κατανοεί την επιχειρηματολογία. Και δεν μπορεί, ο πρόεδρος είναι πρόεδρος δημοκρατίας, δεν είναι κυβέρνηση. Είπε θα τα μεταφέρει όλα αυτά στην κυβέρνηση και προσπάθησε να σταθεί στο θέμα το ηθικό μονάχα του προβλήματος αυτού. Αυτή είναι η, πώς να πω, η ουσία του ζητήματος. Μίλησε με θερμά λόγια για σας. Γιατί θα θέλατε να τον δείτε στη Κεσαρία? Γιατί, διότι ο Βαϊτσέκερ όταν ήρθε εδώ καταθέσαμε μαζί στεφάνι στον τόπο των εκτελέσεων
του σκοπευτήριου της Χαΐνης. Πολλά είναι τα μέρη των εκτελέσεων, αλλά ειδικά για αυτό το πράγμα. Και ήθελα κάτι παρόμοιο να γίνει. Και γι' αυτό είπα, τον περίμενα στην Κεσογενή και δεν ήρθε. Λέει, δεν το είπε κανείς. Λέω, εγώ το διαβίβασα σε εσάς, αν δεν σας το έπαινα, δεν φταίω εγώ. Ποια είναι η διαφορά? Φυσικά, οι Λυγιάδες καλώς πάει. Είναι ένα ολοκαύτωμα. Αλλά η Κεσαριανή είναι ο τόπος εκτελέσεως των ομήρων. Είναι κάτι ξεχωριστό. Είχανε αποθήκη στο Χαϊδάρι κρατουμένους και από εκεί τους πέρανε και πηγαίνανε και τους εκτελούσανε στη Κεσαριανή. Γι' αυτό ετώνησε αυτό το πράγμα. Φυσικά, που τόνισαμε επίσης το γεγονός ότι έχουν μια μεθοδικότητα οι Γερμανοί. Έρχονται κάθε, οι πρόεδροι της Δημοκρατίας κάθε 15 χρόνια. Αλλά η τελευταία επίσκεψη μήπως γίνεται επειδή διαπιστώνουν, διαισθάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κυβέρνηση χάρη στην εμπιστοσύνη που θα δείξει ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό του έδωσα συγχαρητήρια για τη διαισθαντικότητά του να έρθει εδώ σήμερα. Και του τόνισα ειδικά το θέμα ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και αν κάνουν, όποια λάσπη και αν ρίξουν εντύο μας, ό,τι προβοκάσεις και αν κάνουν, μιλάτε σήμερα με τη μελλοντική κυβέρνηση της χώρας.